Είμαι ο Γκρίζια της καρδιάς σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο που θα κάνουμε μαζί. Σήμερα θα κάνουμε ένα unboxing και θα σας δείξω κάτι το οποίο αφορά δίκτυα εσωτερικά. Δηλαδή θα μιλήσουμε για Wi-Fi και router. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Βλέπετε ήδη τι θα σας δείξω. Μην τρομάζετε, δεν είναι τόσο μεγάλο. Εδώ πέρα μέσα υπάρχουν δύο κουτιά από το ίδιο προϊόν. Και πάμε λοιπόν να σας το δείξω. Το έχω ήδη κόψει από πάνω για να σας πω την αλήθεια και το έχω ήδη ανοίξει το ένα το κουτί από τα δύο. Λοιπόν, πρόκειται για ένα επιδείο ρουτεράκι Wi-Fi. Είναι αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Είναι το Huawei Wi-Fi AX2. Πρόκειται για ένα Wi-Fi 6 ρουτεράκι, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει και μέσα δίκτυο. Έχει λειτουργικό Harmony OS, το λέει και εδώ πέρα, Powered by Harmony OS. Και πάμε να τα δούμε λίγο όλα για να σας τα δείξω. Πριν όμως προχωρήσουμε να σας πω το εξής. Αυτό αγοράστηκε γιατί στον χώρο στον οποίο θα τοποθετηθεί θα συνδεθεί με ένα mobile Wi-Fi router το οποίο δεν το έχω ακόμη προμηθευτεί. Έρχεται δηλαδή unboxing με το που γίνει η αγορά και το συγκεκριμένο. Αφού του λοιπόν αγοράσω το mobile Wi-Fi router και συνδέσω αυτό επάνω μαζί με την άλλη τη συσκευή, θα μου δημιουργήσουν ένα τοπικό οικιακό δίκτυο, οπότε θα έχω ένα δίκτυο το οποίο θα καλύπτει όλο το χώρο τον οποίο θέλω και θα λειτουργεί σε ταχύτητες 5G, γιατί το mobile Wi-Fi router θα είναι 5G και όχι 4G. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε. Εγώ απλά να σας πω ότι το αυτοκόλλητο το οποίο είναι εδώ από κάτω το έκοψα χτες, για να μπορέσω να το δοκιμάσω, επειδή ήθελα να δω κάποιες λειτουργίες συγκεκριμένες και ήθελα να δω επίσης πώς ακριβώς το σετάρουμε και το λειτουργούμε. Το ανοίγουμε λοιπόν, έρχεται σε αυτό το πέρα το κουτί ακριβώς έτσι όπως το βλέπετε, έρχεται με 4 κεραίες, ενώ επίσης πέραν των κεραίων έρχεται από πίσω με 3 θύρες Ethernet, οι οποίες είναι WAN και LAN. Με μία πολύ μικρή βασική λεπτομέρεια, όταν μία από αυτές τις 3 θύρες λειτουργεί ήδη ως θύρα WAN, οι υπόλοιπες, οι άλλες δύο δηλαδή, λειτουργούν υποχρεωτικά ως θύρες LAN. Το βλέπετε λοιπόν αυτή τη στιγμή από εδώ πίσω όπως σας το δείχνω. Εδώ είναι οι 3 θύρες που έχουμε για να συνδέσουμε καλώδια. Από αυτή την πλευρά, αυτό εδώ πέρα το στρογγυλό είναι που μπαίνει το ρεύμα, ενώ από αυτήν εδώ πέρα την πλευρά έχει ένα κουμπάκι το οποίο επάνω γράφει WPS και reset, είναι ένα κοινό κουμπί. Οι κεραίες είναι αυτές εδώ πέρα που βλέπετε. Αυτά υπολογίστε ότι μπορούμε να τα γυρίσουμε και με αυτόν τον τρόπο, άρα να έχουμε όλες τις κεραίες να κοιτάζουν προς τα πάνω ή να τις βάλουμε καθ' όποιον τρόπο εμείς θέλουμε. Αντίστοιχα γυρίζουν και αυτές προς όποια πλευρά θέλετε. Ενώ επίσης από την πίσω πλευρά έχει δύο υποδοχές με τις οποίες μπορούμε να το κρεμάσουμε στον τοίχο. Πάμε λοιπόν τώρα να σας πω τα βασικά χαρακτηριστικά. Έχω πάρει το κινητό αναχείρας για να μπορέσουμε να δούμε όλες τις λεπτομέρειες. Σας το δείχνω λοιπόν εγώ αυτή τη στιγμή εδώ πέρα πάλι. Γενικότερα υπολογίστε ότι είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Συγκεκριμένα όσον αφορά το βάρος του είναι στα 216 γραμμάρια. Οι διαστάσεις του, και σας το διαβάζω από εδώ πέρα για να μην κάνω κάποιο λάθος, είναι σε ύψος στα 29 χιλιοστά, σε πλάτος είναι 257,6, αυτό δηλαδή εδώ πέρα είναι 257,6, ενώ το βάθος του συγκεκριμένα είναι αυτό, γιατί όταν το τοποθετούμε έτσι, αυτό θεωρείται βάθος, το βάθος του είναι 163,5 χιλιοστά. Έρχεται με Wi-Fi 2,4, με Wi-Fi 6 σε συχνότητες 2,4 και 5, Η συχνότητα, η 2,4 έρχεται με ταχύτητα η οποία είναι θεωρητική μέγιστη στα 300 MB, ενώ το Wi-Fi 6, δηλαδή η πεντάρα συχνότητα, έρχεται με ταχύτητα η οποία είναι μέχρι 1201 Mbit το δευτερόλεπτο. Αυτό εδώ πέρα έρχεται με μνήμη η οποία είναι RAM και ROM στα 128 MB. Είπαμε ότι έρχεται με 3 θύρες οι οποίες είναι LAN, έχουν αυτόματη προσαρμοστικότητα. Η αυτόματη προσαρμοστικότητα σημαίνει ότι μία από τις θύρες αυτές θα γίνει αυτόματα WAN, ενώ οι υπόλοιπες θα λειτουργήσουν μόνο σαν LAN. Ενώ επίσης η αυτόματη προσαρμοστικότητα σημαίνει ότι μπορούν να πάρουν μία από τις 3 επιλογές ως προς την ταχύτητα.
Δηλαδή μπορούν να παίξουν με 10, με 100 ή με 1000 Mbps. Έρχεται επίσης με WPA3, αυτό σημαίνει επίσης ότι έρχεται με ένα από τα τελευταία πρωτόκολλα ασφάλειας όσον αφορά το Wi-Fi, έρχεται με VPN pass-through, έρχεται με firewall, έρχεται με parental control, δηλαδή γονικό έλεγχο. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο καλεσμένων εφόσον δεν θέλουμε να δώσουμε τον κωδικό του Wi-Fi σε κάποιον καλεσμένο που έρχεται στο σπίτι μας, άρα μπορεί να έχει πρόσβαση. Ενώ επίσης, όσον αφορά το μοντεμάκι, εδώ πέρα μπροστά, εδώ ακριβώς που είναι το δάχτυλό μου, γράφει Huawei, ενώ ακριβώς από πάνω και συγκεκριμένα σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, έχει ένα λαμπάκι, το οποίο αντίστοιχα μας δείχνει την κατάσταση λειτουργίας του modem. Συγκεκριμένα, όσον αφορά την κατάσταση λειτουργίας, αυτό όταν το συνδέσουμε πρώτη φορά στο ρεύμα, για να μπορέσει να λειτουργήσει, το συγκεκριμένο το λαμπάκι ανάβει κόκκινο. Αυτό μας δείχνει ότι είναι αναμένο το modem, αλλά δεν έχει πρόσβαση στο ίντερνετ. Με το που το συνδέσουμε στο ίντερνετ, άρα δηλαδή έχει συνδεθεί το καλώδιο Ethernet και έχει κανονικά πρόσβαση, αυτό εδώ πέρα το λαμπάκι γίνεται πράσινο. Μέσα στη συσκευασία επίσης έρχεται προφανώς με το καλώδιο του φορτιστή και συγκεκριμένα είναι αυτό που βλέπετε εδώ πέρα. Έρχεται με αυτήν εδώ πέρα την θύρα, όπως βλέπετε, που μπαίνει στο modem και επίσης έρχεται με ένα καλώδιο Ethernet. Είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε. Μέσα επίσης έχει δύο ακόμη βιβλιαράκια, ένα είναι η εγγύηση και το άλλο είναι ένα πολύ γρήγορο εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο, για να σας πω την αλήθεια, δεν εξυπηρετεί και ιδιαίτερα όπως το έχω δει. Την πρώτη φορά που θα το συνδέσουμε, αυτό εδώ πέρα εκπέμπει ένα δίκτυο και το γράφει και εδώ από πίσω, το οποίο λέγεται Huawei κάτι, δεν έχει κωδικό για την αρχική μας σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi, οπότε με το που συνδεθούμε η συσκευή μας θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί για να μπορέσουμε να το ρυθμίσουμε. Εφόσον έχουμε κινητό Huawei, μπορούμε να ρυθμίσουμε το modem το συγκεκριμένο μέσα από την εφαρμογή Huawei AI Live. Συγκεκριμένα, όταν συνδέσουμε το συγκεκριμένο router στην πρίζα και συνδεθούμε στο Wi-Fi δίκτυο το οποίο εκπέμπει αυτό, η συσκευή μας, εάν έχουμε κινητό Huawei ή εάν έχουμε εγκαταστήσει το App Gallery στη συσκευή μας Android και έχουμε εγκαταστήσει το Huawei AI Live μέσα από εκεί, ανοίγοντας την εφαρμογή, εντοπίζει το modem, εφόσον κάνουμε προσθήκη συσκευής, εντοπίζει το modem και με το που εντοπίσει το modem, μας ανοίγει κατευθείαν τον οδηγό με τον οποίο ρυθμίζουμε αυτό. Δηλαδή, μας ζητάει να βάλουμε το όνομα για το Wi-Fi δίκτυο το οποίο θέλουμε, μας ζητάει να βάλουμε τον κωδικό για το Wi-Fi που εμείς θέλουμε, όπως επίσης μας ζητάει να βάλουμε και έναν κωδικό με τον οποίο θα συνδεόμαστε στο μενού του modem. Αφού το κάνουμε τα συγκεκριμένα, το modem είναι έτοιμο για χρήση, ουσιαστικά αποσυνδέει τη συσκευή μας και θα χρειαστεί να ξανασυνδεθούμε με τα στοιχεία που εμείς θα έχουμε επιλέξει. Εφόσον έχει πάρει πρόσβαση στο ίντερνετ, όπως είπαμε και προηγουμένως, το λαμπάκι το πράσινο, το λαμπάκι εδώ πέρα γίνεται πράσινο. Μικρή λεπτομέρεια γιατί το έχω κάνει εγώ για εσάς. Μέσα από την εφαρμογή, εφόσον επιλέξουμε να το ρυθμίσουμε, τα βήματα που ακολουθούμε είναι πολύ συγκεκριμένα. Ανοίγει η εφαρμογή, κάνουμε προσθήκη συσκευής, την εντοπίζει, ανοίγει κατευθείαν το παράθυρο όπου μας ζητάει να επιλέξουμε το όνομα του Wi-Fi δίκτυου το οποίο θέλουμε να χρησιμοποιηθεί, τον κωδικό για το Wi-Fi δίκτυο, όπως επίσης μας ζητάει να επιλέξουμε έναν κωδικό για να μπορούμε να συνδεόμαστε κάθε φορά στο μενού του modem. Εάν δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την εφαρμογή, γιατί μπορεί να μην την έχουμε ή γιατί μπορεί να μην θέλουμε, με το που συνδεθούμε στο αρχικό δίκτυο Wi-Fi που γράφει και στο αυτοκόλλητο από πίσω, μπορούμε να επιλέξουμε να μεταφερθούμε στη διεύθυνση 192.168.3.1. Μέσα από εκεί κάνουμε ακριβώς τα ίδια βήματα. Άρα δηλαδή επιλέγουμε όνομα, επιλέγουμε κωδικό για το Wi-Fi και αντίστοιχα επιλέγουμε έναν κωδικό για να μπορούμε να συνδεόμαστε στο modem. Από εκεί και πέρα, επειδή εγώ την έχω κάνει αυτή τη διαδικασία για εσάς, πάμε να σας πω λίγο το τι ακριβώς πρόβλημα, σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά, έχω αντιμετωπίσει. Εγώ έχω ένα κινητό το οποίο είναι της Huawei. Αυτό είναι το Huawei Mate X3. Επέλεξα λοιπόν να κάνω αρχικά τη ρύθμιση μέσα από το Huawei AI Live και κυρίως επέλεξα να το κάνω μέσα από εκεί. Βασικά όχι. Λάθος μου. Με το που συνδέθηκα στο Wi-Fi δίκτυο, το κινητό κατευθείαν μου άνοιξε ένα pop-up παράθυρο το οποίο με μετέφερε στη διεύθυνση 192.168.3.1 και ξεκίνησα να κάνω τη ρύθμιση από εκεί. Έφτανα μέχρι ένα σημείο, αλλά δεν μπορούσα να ολοκληρώσω τη ρύθμιση. Επέλεγα δηλαδή το όνομα του Wi-Fi, επέλεγα τον κωδικό με τον οποίο θα συνδέομαι στο modem.
Ωστόσο, όταν επέλεγα να μου τα αποθηκεύσει, ενώ μου έλεγε ότι μου τα αποθηκεύει, για κάποιο λόγο αυτά δεν αποθηκευόντουσαν. Παρ' όλα αυτά, με πετούσε από το WiFi δίκτυο, που σημαίνει ότι εν μέρη αυτά αποθηκευόντουσαν. Τέλος πάντων, το έβρισκα ξανά μετά, έκανα τα ίδια βήματα, δεν γινόταν κάτι. Δοκίμασα μετά να το κάνω μέσα από το Huawei AI Live, έκανα ακριβώς τα ίδια βήματα. Τα συγκεκριμένα και πάλι δεν πιάσανε. Κατέληξα λοιπόν να ανοίξω το Mac το οποίο βλέπετε εδώ από πίσω, γενικότερα τον υπολογιστή, για να μην λέω ακριβώς την πράγματα, δεν θα έχει καμία διαφορά. Συνδέθηκα στο WiFi δίκτυο το οποίο εκπέμπει το router και αφού του συνδέθηκα στο WiFi δίκτυο που εκπέμπει το router, άνοιξε κατευθείαν ένα pop-up παράθυρο στον υπολογιστή, έκανα ακριβώς όλη την ίδια διαδικασία και τη ρύθμιση μέσα από εκεί, δούλεψε κατευθείαν, τα αποθήκευσε όλα επί τόπου και με το που τελείωσα με όλα αυτά, άνοιξε κατευθείαν και η πρόσβαση στο ίντερνετ στο modem, οπότε λοιπόν ήταν όλα τέλεια. Έκανα ένα speed test για να μπορέσω να δω ποια είναι η ταχύτητα την οποία μου δίνει το συγκεκριμένο το οποίο συνδέεται με καλώδιο στο router το οποίο έχω εγώ εδώ πέρα αυτή τη στιγμή στη σταθερή τη γραμμή. Εγώ έχω κατοστάρα σύνδεση, μου έδωσε αντί για τα 109 με τα οποία συγχρονίζει η γραμμή μου, μου έδωσε περίπου 99%. Ουσιαστικά είναι σαν να μου έδωσε όλο το εύρος της ταχύτητας την οποία έπιανε η γραμμή μου εκείνη τη στιγμή. Το συγκεκριμένο ρουτεράκι είπαμε ότι έρχεται με το λειτουργικό Harmony OS, συγκεκριμένα έρχεται με την έκδοση 2. Μέσα από την εφαρμογή επίσης μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν χάρτη θερμότητας, συγκεκριμένα μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν χάρτη με τον οποίο δημιουργούμε ουσιαστικά τον χώρο μας και το πώς είναι ακριβώς τα δωμάτια και έπειτα μέσα από εκεί το modem εκπέμπει, κάνει κάποια διαδικασία, δεν την έκανα ακριβώς για να σας πω, ωστόσο ο συγκεκριμένος χάρτης θερμότητας μας δείχνει πόσο καλά καλύπτεται ο χώρος μας, όσο πιο πράσινο είναι το χρώμα το οποίο βλέπουμε, τόσο πιο καλή και τόσο πιο δυνατή είναι η κάλυψη την οποία έχουμε στο συγκεκριμένο το σημείο, ενώ όσο πιο πολύ απομακρυνόμαστε προφανώς θα αλλάζει και το χρώμα, οπότε θα αλλάζει και η ποιότητα της σύνδεσης. Επίσης, μέσα από την εφαρμογή μπορούμε να δούμε τη συχνότητα στην οποία εκπέμπει και η συχνότητα η οποία χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή από το modem μας. Βλέπουμε όλες τις συσκευές οι οποίες έχουν συνδεθεί, βλέπουμε την ταχύτητα σύνδεσης της κάθε συσκευής, βλέπουμε επίσης αν συνδέεται σε Wi-Fi 2.4 ή σε Wi-Fi 5. Επίσης, να τονίσω ότι το συγκεκριμένο λειτουργεί με band steering, αυτό σημαίνει ότι εκπέμπεται ένα δίκτυο, ωστόσο εκπέμπονται και οι δύο συχνότητες και η συσκευή μας συνδέεται στη βέλτιστη δυνατή. Υπάρχει μέσα στην εφαρμογή μία επιλογή που μπορούμε να την κάνουμε και το κινητό μας να συνδέεται αυτόματα, προφανώς, κατά προτεραιότητα στη συχνότητα του Wi-Fi 5, όπως επίσης υπάρχει και μία ακόμα επιλογή, εφόσον χρησιμοποιούμε κάποια συσκευή η οποία είναι λίγο παλιότερης τεχνολογίας, να συνδέεται σε Wi-Fi 5 και όχι σε Wi-Fi 6. Προφανώς τώρα αυτό έχει να κάνει με μικρή διαφοροποίηση ως προς τη συχνότητα η οποία επιλέγεται για να μπορέσει να παίζει στο Wi-Fi 5. Αυτό επιλύει κάποια προβλήματα για συσκευές παλιότερες γιατί μπορεί να βλέπουν το δίκτυο, μπορεί να σας δείχνουν ότι συνδέονται στο Wi-Fi, αλλά ουσιαστικά να μην έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ. Επίσης, μέσα από την εφαρμογή μπορούμε να επιλέξουμε εάν υπάρχει κάποια αναβάθμιση λειτουργικού για τη συσκευή να την κάνουμε. Μας δίνεται η δυνατότητα επίσης, εάν θέλουμε, τα συγκεκριμένα να γίνονται αυτοματοποιημένα μέσα σε ένα συγκεκριμένο εύρος ωρών, νομίζω μεταξύ 3 με 5 το πρωί. Θεωρητικά είναι κάποια στιγμή που δεν χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο. Ενώ επίσης, εφόσον δεν θέλουμε το λαμπάκι το οποίο σας είπα ότι είναι κάπου εδώ να είναι αναμένο, μπορούμε και αυτό μέσα από την εφαρμογή να επιλέξουμε να σβήσει. Επίσης, σας τα λέω όπως τα θυμάμαι, γιατί χρησιμοποίησα λίγο την εφαρμογή χτες για να μπορέσω να έχω μια εικόνα. Μπορούμε, εφόσον συνδέσουμε, γιατί εγώ σας είπα ότι έχω πάρει δύο τέτοιες συσκευές. Το άλλο, το κουτί, είναι εδώ πέρα μέσα, είναι αυτό. Αυτό είναι εντελώς κλειστό εδώ πέρα, δεν το έχω ανοίξει καν. Μπορούμε λοιπόν, όταν θα επιλέξουμε να συνδέσουμε ένα δεύτερο τέτοιο ρουτεράκι, να επιλέξουμε ότι αυτό το ρουτεράκι είναι αναμεταδότης. Εφόσον λοιπόν επιλέξουμε ότι είναι αναμεταδότης, εντοπίζει το ένα το άλλο, συνδέονται μεταξύ τους, δημιουργούν απευθείας ένα δίκτυο mesh Wi-Fi, άρα λοιπόν λειτουργούμε σε έναν ίσως μεγαλύτερο χώρο με ένα όνομα δίκτυο Wi-Fi, παρότι θα υπάρχει αναμεταδότης, άρα δεν έχουμε την ταλαιπωρία του να πρέπει να συνδεόμαστε σε διαφορετικά δίκτυα. Αγοράστηκαν σε μια πολύ καλή τιμή, γιατί για να σας πω την αλήθεια τα συγκεκριμένα τα αγόρασα στα 17 ευρώ, 17 και 80 νομίζω το ένα. Άρα λοιπόν, γι' αυτό αγοράστηκαν
Δύο, πριν προχωρήσω στην αγορά του στα συγκεκριμένα, τα έψαξα λίγο στο ίντερνετ για να μπορέσω να έχω μια εικόνα ως προς τα σχόλια. Και πολλοί κόσμος έλεγε ότι αν τα βρείτε σε χαμηλή τιμή, είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή για αγορά, γιατί λειτουργούν απροβλημάτιστα. Ελπίζω να μην έχουμε θέμα. Ελπίζω να μην βγάλουν θέμα ούτε με τη ζέστη, γιατί και καλά γυρνάνε και λένε ότι μπορούν να λειτουργούν σε ένα εύρος θερμοκρασίας 0 με 40 βαθμούς Κελσίου, νομίζω. Κάτι τέτοιο λέει. Άρα λοιπόν ελπίζω το συγκεκριμένο να μην δημιουργήσει κάποιο θέμα. Αν υπάρχει κάποιο σχόλιο, αν υπάρχει κάτι το οποίο θέλετε να δούμε, να ψάξουμε ή να κοιτάξουμε οτιδήποτε, μην ντραπείτε να το γράψετε στα σχόλια. Επίσης μην ντραπείτε να κάνετε κάποιο share ή κάποιο like στο βίντεο. Αυτά από εμένα, αυτά από το Huawei mesh ρουτεράκι, το Wi-Fi AX2, είχα ξεχάσει ήδη το όνομά του. Συγκεκριμένο το μοντέλο είναι το WS7001 από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε, να περνάτε καλά. Σας χαιρετώ, καλή συνέχεια, γεια σας!